μια ιδιαίτερη έκθεση που έχει τα εγγένειά της σήμερα στο χώρο της Κυκλαδίας. Πρόκειται για την έκθεση με τον τίτλο «Ιστορίες πραγμάτων» και πρόκειται για μια έκθεση οικαστικών κατασκευών από τον δημιουργείο του καλλιτέχνη Απόστολου Χασιώτη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται γλυπτά αλλά και χρηστικά αντικείμενα, όλα καμωμένα από υλικά ανακύκλωσης. Και στην χθεσινή εκπομπή είχαμε κανονίσει να συνομιλήσουμε με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, σήμερα τον δημιουργό, τον κύριο Απόστολο Χασιώτη, τον οποίο έχουμε και στο τηλέφωνο. Καλημέρα κύριε Χασιώτη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, ελπίζω και εσείς. Εγώ είμαι φανταστικά, γιατί βρίσκομαι στο νησί σας που είναι πολύ ωραίο και είναι μια όαση για μένα αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι εδώ. Είστε αρκετές μέρες εδώ? Είναι η τρίτη μέρα σήμερα. Και το να φύγει κανείς από την Αθήνα δηλαδή αυτή την εποχή και να έρθει στην όμορφη Νάξο είναι κάτι εξαιρετικό. Σαφώς. Φαντάζομαι θα βρίσκετε και ειδικό το περιβάλλον που βρίσκεστε εκεί στην Κυκλαδία. Και το περιβάλλον είναι καταπληκτικό και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά για την φοβερή τους φιλοξενία και όλη την οργάνωση. Και θα ήθελα να πω ότι είναι άξια επένου όλα τα παιδιά εδώ, γιατί κάνουν μια προσπάθεια η οποία προάγει τον πολιτισμό και είναι κάτι που χρειάζεται η εποχή μας. Εγώ θα έλεγα στα σύν του τόπου που βρίσκεται, που βρίσκεστε εκεί στην Κυκλαδία, είναι και ένας πανέμορφος χώρος για να δημιουργήσει κανείς και να αντλήσει έμπνευση, και φαντάζομαι ότι το δημιούργημα που θα φτιάξετε, ενώ το δέντρο της ελιάς, το ελιόδέντρο, έχετε ένα καταπληκτικό περιβάλλον για να εμπνευστείτε. Σαφώς. Ο ελαιώνας της Τραγίας εδώ γύρω, και ειδικά σήμερα το πρωί που έκανα έτσι μια βόλτα και έβλεπα τα δέντρα, έχουν καταπληκτικές φόρμες και έπαιρνα ιδέες για το πώς θα προχωρήσει αυτό το έργο που θα κάνουμε εδώ. Το μέρος είναι πραγματικά καταπληκτικό, και τα βουνά, αυτά τα βράχια, όλα ας πούμε δίνουν μια αίσθηση πολύ ωραία. Όντως. Να πούμε ότι η ιδιαίτερη η δουλειά που κάνετε εσείς, έτσι, δίνετε, όπως έλεγε και χθες, ζωή σε νεκρά, να το πούμε σε εισαγωγικά, αντικείμενα, να ξαναφτιάχνονται και να αποτελούν κομμάτια για νέο προορισμό, να αποκτούν μια νέα διάσταση και μια νέα αξία. Αυτό είναι η ιδέα η αρχική, ότι στην ουσία τίποτα δεν πάει χαμένο. Όλα τα πράγματα έχουν πολλές όψεις να τα δεις. Η αρχική τους ήταν για αυτοί που κατασκευάστηκαν. Κάθε τι φτιάχτηκε για μια λειτουργία, ας πούμε, μπορεί να είναι για μια καρέκλα ή για να γρανάζει για μια μηχανή. Και όταν τελειώνει αυτή τους η λειτουργία, εκεί συνεχίζουν να έχουν αξία. Γιατί η φόρμα τους έχει κάτι δυνατό μέσα. Και αυτό είναι δηλαδή όλη η ουσία και το σκεπτικό της έκθεσης που έχει και τίτλο «Ιστορίες πραγμάτων», όπου είναι αυτό, η ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε αντικείμενο και από κάθε εξάρτημα, από κάθε υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί, και δημιουργεί πλέον μια καινούργια ιστορία αυτό το πράγμα. Σαφώς. Φαντάζομαι στο σεμινάριο που θα κάνετε τις επόμενες ημέρες, που θα αφορά αυτούς που θα βοηθήσουν στη δημιουργία του ελαιόδεντρου, έτσι. Ναι, ναι. Περιμένουμε κόσμο να έρθει, να συνδράμει και να χαρεί μαζί μας, γιατί είναι πραγματικά το να δημιουργείς είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Δηλαδή είναι κάτι που σε γεμίζει από μέσα. Όταν φτιάχνεις κάτι και το βλέπεις σιγά σιγά να ολοκληρώνεται και να παίρνει πολλές φορές απροσδόκητη τροπή. Γιατί το θέμα είναι με αυτά τα έργα που χρησιμοποιείς υλικά που ήδη υπάρχουν, έχουν κάποιες φόρμες που είναι δοσμένες. Δεν είναι δηλαδή ας πούμε ένα κομμάτι πυλός ή ένα μάρμαρο που θα ξεκινήσει και το δώσει εσύ μια φόρμα που έχει στο μυαλό σου εξ αρχής. Ναι, δουλεύεις με δεδομένες φόρμες. Ακριβώς. Οπότε εκεί όλο το θέμα είναι ο συνδυασμός και πολλές φορές σε εκπλήττει το ίδιο το έργο μόνο του. Δηλαδή βρίσκεις κάτι, ένα αντικείμενο που μπαίνει σε ένα σημείο που του δίνει μια τροπή απροσδόκητη και αυτό σε γεμίζει χαρά. Δηλαδή βλέπεις ότι δημιουργείται κάτι
ξαφνικά και είναι μια εξαιρετική εμπειρία αυτό το πράγμα. Το σκεπτικό που μου αναπτύσσεται συμφωνεί με μια ρίση του Πικάσο που είχε πει ποιος ο λόγος να κάνεις κάτι αν ξέρεις ακριβώς πώς να το κάνεις. Ακριβώς. Λοιπόν, πράγματι, φαντάζομαι βέβαια στο σεμινάριο που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί σε μερικές ημέρες, mm-hmm. έτσι, ξεκινάει από αύριο. Ναι. Από αύριο μέχρι τις 5 του μήνα. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα όλοι να μπουν στο σκεπτικό της δημιουργίας αυτής. Ακριβώς. Αυτό είναι ούτως ή άλλως όλη η ιδέα και το ζητούμενο αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, τόσο εγώ όσο και ο άνθρωπος που είναι μαζί μου, ο ηχολήπτης μας, ο κύριος mm-hmm. Βελέτζας, είμαστε εθισμένοι σε τέτοιες κατασκευές. Χαίρομαι. Και θα τα πούμε από κοντά και σήμερα στα εγκαίνια, αλλά και ελπίζω και στη συνέχεια. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε από κοντά και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο χώρος όλος εδώ και το νησί και διάφοροι άνθρωποι που γνώρισα τώρα αυτές τις μέρες, ακόμα ας πούμε σε ένα μαγαζί που πήγαμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, κάποιες τυρόπιτες και τα λοιπά. Ξέρεις, μας δέχτηκαν πολύ εγκάρδια, μιλήσαμε και όλοι έτσι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για αυτό το πράγμα. Να έρθουν εδώ, να δουν και την έκθεση και να συμμετέχουν και στο εργαστήριο. Και νομίζω θα είναι μια καταπληκτική εμπειρία και θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Εγώ να σας πω ότι αν έχετε παραπάνω χρόνο στο νησί θα μπορούσατε να καλύψετε ότι είναι το ιδανικό νησί για τη δική σας περίπτωση. Γιατί θέλω να το ανακαλύψω το νησί, γιατί ομολογώ ότι έχω έρθει στην Άξο μια φορά παλιότερα και στο απότερο παρελθόν έχω κάποιες παιδικές αναμνήσεις από οικογενειακές διακοπές, αλλά επί της ουσίας δεν το έχω δει. Και είναι ένα πολύ μεγάλο νησί που έχει πολλές διαφορετικές γωνίες. Και από τις λίγες βόλτες που μπόρεσα να κάνω τώρα αυτές τις ημέρες, γιατί δεν έχω και όλο τον χρόνο ελεύθερο, δηλαδή είδα ότι είναι φοβερό και έχει καταπληκτικά μέρη. Και ατέλειωτους πόρους, ειδικά για εσάς, αναφέρομαι στη Σαβούρα και ίσως θα πρέπει να παρακολουθήσουμε. Η Σαβούρα υπάρχει παντού και ίσως αυτό είναι το νόημα ότι η Σαβούρα τελικά δεν είναι τόσο Σαβούρα όσο νομίζουμε. Ίσως η Σαβούρα είναι ο θησαυρός που λείπει. Έτσι, είναι μια άλλη οπτική ματιά. Mm-hmm, θα μπορούσατε πάντως να εμπνευστείτε από φόρμες μεγάλη ποικιλία που έχει το νησί, ας πούμε από στρώματα να μπορούσαμε να φτιάξουμε ή από υλικά οικοδομών, μπάζα και τέτοια. Ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα είναι και βασικό αυτής της αντίληψης, ότι βλέπεις τι υπάρχει, δηλαδή σε έναν τόπο τι ακριβώς είναι αυτό που περισσεύει εντό εισαγωγικών, για αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό σας μίλησα και για το δικό μας ιδιαίτερο πλούτο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, για τη συνομιλία. Χάρηκα που πολύ, είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί και μας. Και περιμένω να τα πούμε από κοντά. Οπωσδήποτε. Ωραία, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.